Κατηγορηματικά αθώοι για όσα τους αποδίδονται δήλωσαν σήμερα ενώπιον της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων οι 32 που κάθονται στο σκαμνί για την πολυκρότη υπόθεση της μαφίας των ναρκωτικών και όπλων που εξάρθρωσε η Ελλάς. Οι κατηγορούμενοι στις σχετικά σύντομες απολογίες τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και επικαλέστηκαν ότι όποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες έχουν καταγραφεί μεταξύ τους είναι στο πλαίσιο των επαφών συγγενικών ή φιλικών που είχαν και αποποιούνται ότι υπήρχαν συνθηματικές λέξεις στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που έχει καταγράψει η Ελλάς. Η ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων αναδεικνύει το βασικό ζήτημα αυτής της δικογραφίας. Ότι το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο είναι κάποιες καταγραφείς σε συνομιλίες από τα τηλέφωνα τα οποία είχε σε επισύνδεση η αστυνομία. Αυτό, όπως έχουμε επισημάνει από την αρχή, ενέχει μία πραγματικά και αποδεδειγμένη πλέον αποδεικτική ανασφάλεια. Τι θα μπορεί να αποδειχθεί από σκέτες συνομιλίες, χωρίς να υπάρχει ένα έβριμα, χωρίς να υπάρχει μία επιτόπια παρακολούθηση, χωρίς να υπάρχει μία σύλληψη ή εντοπισμός, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιων προσώπων ή ευρημάτων. Νομίζω ότι το δικαστήριο έχει την σοφία και την εμπειρία να αξιολογήσει όλα αυτά τα πράγματα. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, το δικαστήριο διέκοψε και θα επανέλθει την 5η 10 Απριλίου με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας επί των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι 32. Αυτό το οποίο δεν έχει ακόμα ακουστεί και το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον είναι η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως, η οποία είναι μια εξαιρετική δικαστική λειτουργός, η οποία πιστεύω ότι έχει μελετήσει τόσο πολύ τη δικογραφία, αλλά προπάντων μπορεί να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη και αυτό το οποίο εξ αρχής έχει επισημανθεί, ότι εν πάση περιπτώσει κάθε αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να ληφθεί υπόψη σε μια ποινική δίκη, αλλά το σημαντικό είναι η αξιολόγησή του. Ιδιαίτερα καυστική και αυστηρή πάντως ήταν η εισαγγελέα της έδρας με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Απευθυνόμενη μάλιστα στο 49χρονο υποδιευθυντή, του είπε χαρακτηριστικά: «Είναι συμπεριφορά αστυνομικού αυτή να στέλνει τα παιδιά για μάχη και εσείς τα μετόπιστε να δίνετε πληροφορίες». Ο ίδιος πάντως ισχυρίστηκε ότι οι όποιες πληροφορίες έδωσε ήταν ασήμαντες και γινόταν μόνο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κακοποιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της αστυνομίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε πολιτικούς τους λόγους για τους οποίους, όπως είπε, βρίσκεται σήμερα κατηγορούμενος.